Παναθηναϊκός. Ελπίζουμε πρώτα απ' όλα να είναι καλά ο Δημήτρης και να μπορέσει να παίξει την Τρίτη. Άλλωστε, ούτε και ο Δημήτρης Κοντός μας το απέκλεισε από το ρεπορτάζ, το πολύ καλό ρεπορτάζ που πάντα έχει. Και καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, πάμε μια βόλτα από τους πάγκους των δύο ομάδων να μας πούν αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις οδηγίες των δύο προπονητών σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Γιώργο Τότσικα. Ο Αντρέα Ματσόν, αυτό που ακούσαμε που τόνισε στους παίκτες του, είναι ότι το παιχνίδι ξεκινάει από το 0. Δεν θέλει γρήγορο ρυθμό με τίποτα, αργό ρυθμό και βέβαια να βρει τον τρόπο να τρυπήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Προηγουμένως κάτι μας έλεγες, ενώ ο Σπένσερ Νέλσον παίρνει ένα επιθετικό rebound και μετά 36 και ο Νίκολας τώρα είναι πάνω στον Κίκη Κλάρκ. Πέφτει και ο Μπατίστ στη βοήθεια πάνω του, έξω στον Νέλσον. Μπάρλος για τρεις, εύστοχος ο Νίκος Μπάρλος. Μια ανάσα για τον Άρη με το τρίποντο του Νίκου Μπάρλου, 47-39. Ήταν το τρίτο τρίποντο για τον Άρη σε 8 προσπάθειες και έχουμε time out αυτή τη στιγμή. Οι δύο ομάδες κατευθύνονται στους πάγκους. Επιστροφή στο Αλεξάνδριο, καθώς την ώρα που αρχίζει μάλλον ξανά ο αγώνας μετά το time out. Γιώργο Τότσικα, Αντρέα Ματσόν. Έρχονται. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δοκιμάζει αρκετά πράγματα σε αυτό το παιχνίδι. Απόδειξη και το γεγονός ότι ο Φώτσης μόλις τώρα, μετά από πολλή ώρα, θα ξαναμπεί στο παρκέ. Ο Κλάρκ εδώ με ένα εντυπωσιακό τρίποντο θα μειώσει τη διαφορά στους 5. Να λοιπόν που Άρης και παρά την πίεση του Τρου Νίκολας πάνω στο σούτο, Κλάρκ βλέπετε εδώ πόσο εντυπωσιακά σουτάρει και βρίσκει τον τόπο. Αυτά και με αυτά ο Άρης μειώνει στους 5 τον, του Άρη. Δηλαδή πάνω εκεί που ο Άρης μειώνει τη διαφορά με ένα τρίποντο. Επάνω να πάει τώρα ο Νίκος Μπάρλος με goal foul. Ξαναδίνει μια λύση από τον Άρη, μειώνει στους 6, 52-44. Μπορεί να γίνει διαφορά και στους 5, να μειωθεί και στους 5, αν ευστοχεί στη βολή. Ο Μπάρλος, Δημήτρη Κοντέ, τι ήθελες? Τίποτα, απλά αυτό που λέγατε πριν για τον Τσατσαρή έχει να κάνει και με τη βοήθεια που δίνει συνέχεια ο Μπάρλος στο Μπατίστ. Οπότε αυτό το σουτ αφέθηκε, ας πούμε, ελεύθερο από τον Άρη. Δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός βέβαια και αυτή τη στιγμή είναι η διαφορά στο συνέχεια. Πάντως και ο Φώτσης έχει έφεση στο τρίποντο, θα μπορούσε και αυτός σε αυτή τη βοήθεια που λέει Δημήτρη να δώσει λύση, γι' αυτό ίσως να πέρασε στο παιχνίδι αντί του Κώστα Τσαρταρή. Ο Μπάρλος έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει το goal foul, πράγματι με τη βολή που φέτει και φτάνει τους 8 πόντους, γίνεται ο δεύτερος σκόρερ του Άρη μετά τον Κίκη Κλάρκ που έχει 18 και ο Άρης ξανά στους 5. Τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού, μια διάθεση να παίξει πιο δυνατή άμυνα, να κυνηγήσει περισσότερο τους αντιπάλους του παίκτες. Είναι το ισχυρό όπλο του Άρη. Αν δεν κάνει και αυτό, βέβαια μπορεί να έχει τύχει στο σημερινό μάτς. Βέβαια, εκείνο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι η διαφορά του πρώτου δεκαλέπτου με το δεύτερο, ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Άρης το είχε στα ίσα το δεκάλεπτο, δηλαδή τελείωσε 22-22. Και αυτό πιστεύω ότι είχε να κάνει με την διαφορά του Μπέτς και το ότι πέρασε μπάλα μέσα. Βέβαια το αντιμετώπισε τώρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στέλνοντας διπλό παίκτη πάνω του και δημιουργώντας έτσι μια δυσκολία στον Μπέτς στο να πασάρει στην αδύνατη πλευρά. Μάλιστα. Για να δούμε, ο Δημήτρης Κοντός είναι δίπλα, ήταν δίπλα στο τραπέζι της γραμματείας εκεί όπου συνεχίζονται διαβουλεύσει και ο Δήμος ηλεκτρονικούς πίνακες και γι' αυτό είδαμε πριν το απόλυτο σκοτάδι και στους δύο ηλεκτρονικούς πίνακες. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να βρούμε τώρα το καλώδιο που τραβήχτηκε? Και σίγουρα να δώσουμε και εμείς τη βοήθειά μας για να δώσουμε το χρόνο που είχε που απέμενε μέχρι το τέλος της τρίτης περίοδου. Πες μας Δημήτρη. 3.50 λένε ήταν περίπου. Εσείς βέβαια μπορείτε να μας βοηθήσετε περισσότερο. Αν ο σκηνοθέτης μας ο Γιάννης Ντατσόπουλος έχει το replay από την τελευταία φάση, ίσως μπορέσουμε να δούμε και πόσος χρόνος απέμενε, διότι κανένας από ό,τι έχω καταλάβει δεν πρόσεξε πόσος χρόνος απέμενε, έτσι ώστε να προγραμματιστεί ο χρόνος. Βέβαια αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι η βλάβη στον φωτεινό πίνακα δεν έχει αποκατασταθεί, μόνο ο χρόνος είναι στα 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Πρέπει τώρα να μπει το σκορ βεβαίως, τα φάουλ για να αρχίσει ξανά ο αγώνας. Ένα πρώτο. Μια διακοπή, Γιώργο Δοξάκη, που ποιον λες ότι θα ευνοήσει? Συνήθως όταν συμβαίνουν τέτοιες απρόβλεπτες διακοπές ευνοείται η ομάδα που είναι πίσω στο σκορ και κυνηγάει, έτσι.
Ναι, συνήθως αυτό συμβαίνει, να πάρει περισσότερες οδηγίες, να διορθώσει ο coach κάποια λάθη που συμβαίνουν. Συνήθως συμβαίνει αυτό. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια, γιατί ο Άρης, όπως είχαμε επισημάνει και πριν, ότι είχε άρχισε να βρίσκει λίγο καλύτερη παρουσία στην άμυνα. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια τι θα γίνει. Για να δούμε, εδώ είναι 3 και 38, λέει εδώ το χρονόμετρο. Για πες μας, Δήμο. Χαρακτηριστικά κάνει νεύμα στους παίχτες να καθίσουν στους πάγκους, γιατί από ό,τι φαίνεται η διαδικασία αποκατάστασης των δύο χρονομέτρων θα πάρει αρκετή ώρα. Δήμο Γεωργακόπουλε, επειδή βλέπω το replay αυτή τη στιγμή, ο χρόνος που απομένει είναι 3 και 38. Μπορείς να ενημερώσεις και την γραμματεία, εφόσον δεν το έχει προσέξει κανένας, ότι ο χρόνος που απομένει είναι 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Εκεί σβήνει, στα 3 και 38 βεβαίως, την ώρα που ο Φώτης παίρνει την μπάλα στα χέρια του. 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα λοιπόν απομένουν. Για την ώρα ο Φωτεινός Πίνακας εξακολουθεί να λέει 3 και 52. Υπάρχουν οι διαβουλεύσεις του Παναγιώτη Μπακάλι με τον Νίκο Παπαδημητρίου. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε από το να περιμένουμε βεβαίως να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Φαίνεται ότι διορθώνεται σιγά σιγά, καθώς το σκορ τοποθετείται. Οι πόντι στο Φωτεινό Πίνακα έχουν αρχίσει. Βλέπουμε ξανά εδώ την ώρα που μηδενίζεται, σβήνει μάλλον ο Πίνακας. Μένουν ξεκάθαρα 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω διάθεση να αλλάξει. Από ό,τι όμως μας λέει ο Δημήτρης Κοντός, θα το φτιάξουν και αυτό, θα γίνει τα 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Να λοιπόν που και η τηλεόραση μπορεί να χρησιμεύσει καμιά φορά και στη διεξαγωγή. Και ευκαιρία για τον κόσμο να κάνει και τη δικιά του παράσταση, να δείξει τη συμπαράστασή του στην ομάδα. Θα ο Μπατίστ διεισδύοντας και πετυχαίνει αυτό το καλάθι. Βλέπουμε εδώ, έχει κάνει και άλλη μια φορά αυτή την κίνηση με την ίδια επιτυχία. Νομίζω ότι την προηγούμενη φορά δεν είχε πάρει φάουλ, τώρα πήρε και το φάουλ, κατεβάζει διαφορά στους 11 για καθώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, βλέποντας ότι ο Άρης αντέδρασε γρήγορα σε αυτό το 15 που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός, κατέβασε διαφορά στους 11 και αν ευστοχίσει ο Κλάρκ θα την κατεβάσει κι άλλο, θα την κατεβάσει στους 10. Του Παναθηναϊκού θέλοντας να απολαύει, βολεύεται εκεί στην εσωτερική. Ο Ηλιάδης θα διεισδύσει και απαιτήθηκε ένα παλικαρίσιο καλάθι απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Διείσδησε μετά δυσκολίας, αλλά το layup ήταν επιτυχημένο. 62-69, νέο time-out από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, που ήταν και αυτό άστοχο και συνέτειναν και αυτά την μείωση της διαφοράς. Για να δούμε, Δημήτρη Κοντέ, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πρέπει να ήταν έξαλλος. Επιθετικό ήταν το πρόβλημα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς αυτό. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι Παναθηναϊκός θα πετύχει. Θα κερδίσει, θα πάει με ηθικό ακμαίο στους αγώνες με τη Σιένα για την Ευρωλίγκα. Και καθώς ο Νέλσον αστοχεί, το σκόρ υπέρ των Δρασίνων είναι 76-69. Εμείς γυρίζουμε γρήγορα στα στούντιο του Αντένα.